Τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων, το οποίο μας ανησυχεί και θα πρέπει εγκαίρως να το αντιμετωπίσουμε με σύνεση, ψυχραιμία, αποφασιστικότητα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κανονικά τις ζωές μας, για την προστασία της υγείας μας, αλλά και των αγαπημένων μας, αλλά και για την οικονομία, για την ομαλότητα της λειτουργίας του τόπου μας και της κοινωνίας, ανέφερε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων σε κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας μαζί με την ιατρική κοινότητα και τους τουριστικούς φορείς. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε κανονικά τις ζωές μας, για την προστασία της υγείας της δικής μας και των αγαπημένων μας, αλλά και για την οικονομία και την ομαλότητα της λειτουργίας του τόπου μας και της κοινωνίας. Για να μπορέσουμε να έρθει η εποχή, οι Άγιες Μέρες των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, να έχουμε ελέγξει το φαινόμενο αυτό, να έχει σταθεροποιηθεί και να μπορέσουμε και τις Άγιες αυτές οι μέρες να τις γιορτάσουμε όπως πρέπει, με ανθρωπιά, με τρυφερότητα, με αλληλεγγύη, με πολύ πολύ ζωντάνια, ζωή και ένταση στον τόπο μας και με τις κοινωνικές σχέσεις που θα πρέπει να αναπτύσσουμε, αλλά πάντα με προσοχή και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά κυρίως με το να μην ξεχάσουμε να κλείσουμε το ραντεβού μας για την τρίτη δόση του εμβολίου. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ο οποίος μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει το Γενικό Νοσοκομείο εδώ και 4-5 μήνες, ενώ απίθυνε έκκληση στους πολίτες για εμβολιασμό. Έχουμε σχεδόν από τότε που ξεκίνησαν οι μπότιδες στο νοσοκομείο, δεν έχει πάρει ανάσα με τους, δεν θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς η ημερομηνία, εδώ και 4-5 μήνες γενικά, και το καλοκαίρι ήμασταν πολύ πιεσμένοι. Γενικά με το θέμα των κρουσμάτων και ιδιαίτερο σε πολύ μεγάλες ηλικίες, και τώρα τελευταία βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση και σε νεαρές ηλικίες. Το ζητούμενο είναι ότι το 99% αυτών των νοσηλιών είναι ανεμβολίαστοι, είναι σε πολύ κακή κατάσταση οι ασθενείς όταν έρχονται στο νοσοκομείο, οι νοσούντες δηλαδή. Έχουν και άλλα προβλήματα. Το θεωρώ αδιανόητο αυτή τη στιγμή οι ηλικίες αυτές να είναι εντελώς ανεμβολίαστες, ούτε καν με την πρώτη δόση. Και κυρίως πάρα πολλοί από αυτούς μας λένε ότι δεν τους αφήνανε τα παιδιά τους να εμβολιαστούν. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εάν δεν εμβολιαστούν οι πολίτες. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι κατά της επίταξης των ιδιωτών γιατρών. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εάν δεν σπεύσει ο κόσμος να εμβολιαστεί, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι θα περάσουμε όχι καλές γιορτές. Ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να σπεύσουν να το κάνουν. Όσοι έχουν κάνει τις δύο δόσεις και ανοίγει η σειρά τους, να κάνουν την τρίτη δόση. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ο επιδημιολόγος Γιάννης Αλαμάνος, επικεφαλής του παρατηρίου COVID του Δήμου Κέρκυρας, τόνισε ότι η αυξημένη διασπορά του ιού ξεκίνησε από το καλοκαίρι στην Κέρκυρα λόγω της χαλάρωσης των μέτρων και των περιορισμών, κυρίως όμως λόγω της πλήρους επικράτησης του πολύ μεταδοτικού στελέχους Δέλτα. Από το καλοκαίρι έχει αρχίσει μια αυξημένη διασπορά του ιού στην Κέρκυρα, που οφειλόταν στη μεγάλη χαλάρωση των προφυλακτικών μέτρων και των περιορισμών, αλλά κυρίως στην πλήρη επικράτηση του πολύ μεταδοτικού στελέχους Δέλτα, που πλέον έχει επικρατήσει πλήρως. Στο διάστημα αυτό, η επικράτηση του στελέχους Δέλτα, που είναι πολύ πιο μεταδοτικό από τα στελέχη που επικράτησαν στα προηγούμενα επιδημικά κύματα, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην αναζωοποίηση της επιδημίας. Αυτή τη στιγμή η έξαρση η οποία υπάρχει συμβαδίζει με μια έξαρση σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στις περιοχές που έχουν χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Μηνύματα υπέρ της αναγκαιότητας του εμβολιασμού έστειλαν και οι φορείς της Κέρκυρας, Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων, Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογος, Ιόνιος Ομοσπονδία Εμπορίου, Ένωση Εστίασης Κέρκυρας. Θέλω να πω ότι ο εμβολιασμός σώζει τη ζωή μας. Σώζει τη ζωή των οικείων μας, τη ζωή των διπλανών μας και τις δουλειές όλων μας. Ο επιχειρηματικός κόσμος του νησιού μας στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία τόσο για τον τρίτο εμβολιασμό όσο και για τον εμβολιασμό των ανεμβολίαστων, αλλά και για το ότι πρέπει να έχουμε όλοι μαζί μία αυξημένη ατομική ευθύνη.